Ποντιακός Ελληνισμός. Ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Από την Αργυρούπολη του Πόντου στην Αργυρούπολη Αττικής. Αμάσια. Η πρώτη πρωτεύουσα του βασιλείου του Πόντου που ίδρυσε ο Μυθριδάτης ο Α τον 3ο αιώνα π.Χ. Βασιλική τάφη στην Αμάσια. Χρονολογούνταν από το 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Ανήκουν στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τραπεζούντα. Υπήρξε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Κομνηνών μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204. Παναγία Σουμελά. Μοναστήρι στη Τραπεζούντα. Χτίστηκε στις απόκρινες πουνακορφές του όρους Μελά το 386. Η λαζική λέξη Σούμελα σημαίνει Αγία Τριάδα. Το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε σημαντικό χριστιανικό κέντρο και λειτουργούσε έως τη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ανήκει στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Φορητή εικόνα της Παναγίας Σούμελα. Αγιογραφήθηκε τον 4ο αιώνα από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Από το 1951 στεγάζεται την εκκλησία της Νέας Παναγίας Σουμελά που χτίστηκε στην Καστανιά Βέρειας, προσελκύοντας πολλούς πιστούς επισκέπτες. Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερέωτα στην Τραπεζούντα. Τισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων στο όρος Πυργή, χρονολογείται τον 8ο αιώνα. Τα κοιμήλια της μεταφέρθηκαν το 1968 στο Ροδοφόρι Νάουσος. Σινόπη. Κερασούντα. Σαμψούντα. Αργυρούπολη του Πόντου. Σήμερα ονομάζεται τουρκικά Κιουμούσχανε, που σημαίνει αργυρός τόπος λόγω των μεταλλείων της. Ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης με την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923-25 μεταφέρθηκε στο ομώνυμο Δήμο της Αττικής. Το 1917 ανακηρύχθηκε η Αυτόνομη Δημοκρατία του Πόντου με επίσημη γλώσσα την ελληνική ποντιακή, θρήσκευμα τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και πρωτεύουσα την Τραπεζούντα. Λειτουργήσε έως το 1922, οπότε και ακολούθησε ο διωγμός των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου ανακηρύχθηκε το 1994 από την Βολή των Ελλήνων ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Η γενοκτονία των Ποντίων έχει αναγνωριστεί επίσημα από μερικές χώρες και από τη Διεθνή Ένωση Μελέτη των Γενοκτονιών.